Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ελλάδα 24 και στη σειρά των podcast με τον τίτλο «Λόγος». Είμαι ο Γιάννης Κουτσομίτης και σε αυτή τη σειρά των εκπομπών θέλουμε να αναφερθούμε στην ουσία της πολιτικής, στα θέματα τα οποία αφορούν τον πολίτη, σε αυτά τα οποία δεν βρίσκουν ευκαιρία να μιλήσουν οι τίτλοι των ειδήσεων και των media και να μπούμε λίγο πιο βαθιά σε αυτό που λέγεται ουσία αυτού που προσπαθούμε να πούμε πολιτική στην Ελλάδα με την ευρύτερη έννοια. Στην πρώτη μας εκπομπή έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Υπουργό και Καθηγητή, τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου. Κύριε Τσακλόγλου, καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή του Λόγου στο Ελλάδα 24, μεγάλη μου χαρά. Θυμάμαι με πολύ, θα έλεγα, συγκίνηση και ενδιαφέρον την προηγούμενη δημόσια συζήτηση που είχαμε τον Σεπτέμβριο του 2014 σε ένα βιβλιοπωλείο στη Σκουφά, όπου με κάποιους άλλους ανθρώπους του Δημόσιου Λόγου και από την αριστερά προσπαθήσαμε να ψηλαφίσουμε τη δυνατότητα αν υπάρχει ένας κοινός τόπος πάνω στα ζητήματα τα βασικά της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής πολιτικής. Δεν ήταν πολύ αισιόδοξη τότε το αποτέλεσμα της συζήτησης, όμως οι εξελίξεις χρόνια μετά μας έχουν οδηγήσει στο 2021-2022 και έχουμε τώρα κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα τα οποία εσείς μετά από αρκετούς μήνες υπουργικής θητείας τα έχετε δρομολογήσει με κεντρικό άξονα την αναμόρφωση, την αναδιάθρωση, τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού ζητήματος. Του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο εδώ και δεκαετίες έχει ταλανίσει την ελληνική κοινωνία, τους Έλληνες πολίτες. Πολλοί λένε ότι ήταν η βασική αιτία που η χώρα χρεοκόπησε, θα μας τα πείτε εσείς αργότερα. Και έχετε δρομολογήσει εδώ και μήνες με το νέο νομοσχέδιο μια αλλαγή η οποία φιλοδοξείτε να φέρει ένα νέο πνεύμα. Θέλω να μας πείτε λίγο τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξουμε, τι είναι αυτό που φέρετε με την νέα μεταρρύθμιση που κάνετε και τι είναι αυτό που πρέπει να πούμε στους νέους οι οποίοι μπαίνουν τώρα στο σύστημα. Ναι, καταρχήν κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας, τις καλύτερες ευχές μου για την εκπομπή σας, να μακροημερεύσω και να... Πραγματικά, με το διεισδυτικό λόγο που σας διακρίνει, ελπίζω ότι θα πετύχετε αυτό το οποίο αναφέρατε στην αρχή, δηλαδή μια συζήτηση θεμάτων σε μεγαλύτερο βάθος. Έχετε δίκιο στην αρχική σας διαπίστωση, δηλαδή το ότι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες ο οποίος συνέβαλαν στην κρίση της προηγούμενης δεκαετίας ήταν και το ασφαλιστικό μας σύστημα και τα ελλείμματα που είχε αρχίσει να δημιουργεί και μάλιστα είχε αρχίσει να τα δημιουργεί πριν εμφανιστεί με όλη του τη δρυμύτητα το φαινόμενο στο οποίο θα αναφερθώ τώρα. Το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι δηλαδή τη δημιουργία του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαίου Ποιτικής Ασφάλισης, του ΤΕΚΑ, ήταν σχεδόν καθ' ολοκληρία διανεμητικό. Τι θα πει διανεμητικό σύστημα? Διανεμητικό σύστημα πρακτικά θα πει ότι οι συντάξεις πληρώνονται από τις εισφορές των τωρινών εργαζομένων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα συστήματα δουλεύουν καλά όταν έχουμε πολλούς εργαζόμενους και λίγους συνταξιούχους. Στην Ελλάδα έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια ταχύτατη δημογραφική γύρανση του πληθυσμού. Η δημογραφική γύρανση του πληθυσμού με τη σειρά της οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι το ότι γεννάμε πολύ λιγότερα παιδιά. Οι δημογράφοι μας λένε ότι για να μείνει σταθερός ένας πληθυσμός μιας χώρας, θα πρέπει οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας να γίνουν περίπου 2,1 παιδιά κατά μέσο όρο. Αυτό το νούμερο το έχουμε ξεπεράσει προς τα κάτω ήδη από τα τέλη της δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 1,4 στην Ελλάδα. Ο δεύτερος λόγος είναι πολύ καλός λόγος. Είναι το ότι στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, παρεμπιπτόντως, αυτή η τάση δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού, δηλαδή της μείωσης των γεννήσεων και το καθεξής, δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Το παρατηρούμε σε όλες τις ανεξαιρέτως αναπτυγμένες χώρες, τουλάχιστον τις ευρωπαϊκές και όχι μόνο. Αλλά στην Ελλάδα έχει πάρει σημαντικότερες διαστάσεις από ό,τι έχει πάρει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Τώρα, ο δεύτερος λόγος είναι καλός. Είναι το ότι αυξάνεται διαρκώς το προσδόκιμο της επιβίωσης. Mm. Δηλαδή, αν δούμε τα στατιστικά δεδομένα τα οποία έχουμε, κατά του παραπάνω από ένα αιώνα τώρα, κατά μέσο όρο είναι περίπου 1 με 1,5 χρόνο, κερδίζουμε ένα δεκαετία. Mm. Σε όρους ιστορικού χρόνου αυτό είναι κυριολεκτικά σύλληπτο. Οπότε, αν βάλετε τις δύο παράγοντες, είμαστε λιγότεροι και ζούμε και περισσότερο, καταλαβαίνετε το ότι αυτός ο λεγόμενος λόγος εξάρτησης, δηλαδή το πόσοι ηλικιωμένοι αντιστοιχούν σε πόσα άτομα ηλικίας θεωρητικά εργάσιμης, δηλαδή χοντρικά το λένε αυτό από 65 και πάνω προς αυτούς οι οποίοι είναι από 18 ή 15 έως 64, είναι ένα νούμερο το οποίο αυξάνει διαρκώς. Και καταλαβαίνετε ότι τα συστήματα αυτά, τα διανεμητικά, αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Να σας διακόψω λίγο εδώ για να καταλάβουν και οι θεατές μας. Όταν μιλάμε για ανάγκη μεταρρύθμισης, αυτό αφορά και το δημογραφικό, αφορά και την αγορά εργασίας. Στο δημογραφικό έχουμε αύξηση των ορίων ηλικίας εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί? Διότι δεν έχουμε αρκετές γεννήσεις και διότι η ελληνική, θα λέγαμε, αγορά εργασίας έχει συρρυκνωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι σκεφτείτε ότι ζούμε και πολύ περισσότερα χρόνια. Δηλαδή, με τα ίδια χρήματα, ακόμα και αν είχαμε το ίδιο ακριβώς σύστημα που έχουμε τώρα, θα είναι διαφορετικές οι ανάγκες. Αν το προσδόκιμο της επιβίωσης κατά μέσο όρο, για παράδειγμα, όταν βγαίνουμε, ας πούμε ότι βγαίνουμε μόλις τα 65, είναι διαφορετικό άμα είναι 5 χρόνια, αν είναι 10 χρόνια, είναι 15 ή αν είναι και παραπάνω χρόνια. Και όπως είπα προηγουμένως, έχουμε αυτή την πολύ θετική εξέλιξη. Τώρα. Και αυτό το δεύτερο φαινόμενο δεν είναι ένα φαινόμενο αποκλειστικά ελληνικό, το έχουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες και πολλές αναπτυσσόμενες επίσης. Όταν οι χώρες αυτές είδαν το ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος για το ασφαλιστικό του σύστημα, στη συντριπτική του πλειονότητα αυτό που έκαναν ήταν ότι κοίταξαν να βάλουν δίπλα στο διανεμητικό σύστημα το συνταξιοδοτικό και κάποιο πυλώνα, ο οποίος είναι κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, δηλαδή να μην εξαρτάται η εξέλιξή του από το πώς πηγαίνουν οι δημογραφικές εξελίξεις. Στην Ελλάδα δεν κάναμε αυτό. Στην Ελλάδα βάλαμε τις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες ήταν και αυτές διανεμητικές και μάλιστα ήταν διανεμητικές με ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης από ό,τι ήταν οι κύριες συντάξεις. Δηλαδή, αναπόφευκτα αυτό το πράγμα μας έφερε εκεί που μας έφερε. Αυτό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, άρχισε τη δεκαετία του 80 και μάλιστα, από ό,τι θυμάμαι, έγινε και σε συνδυασμό με κάποιες ανάγκες χρηματοδότησης του κρατικού προϋπολογισμού, ο οποίος αφαίρεσε, ουσιαστικά έκανε υπεξαίρεση κάποιων κεφαλαίων τα οποία ήταν σε κάποια ταμεία για να μπορέσει να καλύψει κάποια ελλείμματα. Αυτό το ταμείο που έχετε φτιάξει τώρα, το οποίο λειτουργεί εδώ και 4 μήνες, μπορείτε να εγγυηθείτε στους νέους ασφαλισμένους ότι δεν θα έρθει μια κυβέρνηση οποιαδήποτε και δεν θα πειράξει αυτά τα χρήματα τα οποία δίνουν τώρα με τον κόπο τους, με τον ιδρώτα τους, για να έχουν ένα καλό, μια καλή σύνταξη στα 67 ή όποια χρόνια? Θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Πρώτα να περιγράψω τι είναι αυτό το καινούργιο σύστημα. Αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν το ότι πήραμε ένα κομμάτι του ασφαλιστικού συστήματος, ποιο κομμάτι πήραμε? Την επικουρική ασφάλιση, όπου στην επικουρική ασφάλιση για τους νεοεισερχόμενους από 1η-1η του 2022 στην αγορά εργασίας, οι οποίοι έχουν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης, ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι μισθωτοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι οι δικηγόροι και είναι και οι μηχανικοί. Και από του χρόνου θα δώσουμε και το δικαίωμα σε όσους είναι κάτω από 35 χρόνων, που είναι στο παλαιό σύστημα, αν θέλουν να έρθουν στο καινούργιο, όπως επίσης θα δώσουμε το ίδιο δικαίωμα και σε άτομα τα οποία δεν έχουν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης. Τώρα, τι θα γίνει εκεί? Είναι το ότι αυτές οι εισφορές οι οποίες καταβάλλονται μπαίνουν σε ένα ατομικό λογαριασμό, επενδύονται, όχι από τους ίδιους, αλλά από εξειδικευμένους, πώς το λένε, και εξειδικευμένα στελέχη του ταμείου του ΤΕΚΑ. Και όταν μετά από 30-40 χρόνια θα φτάσει η ηλικία συνταξιοδότησής τους, η σύνταξή τους θα είναι οι εισφορές οι οποίες έχουν καταβάλει συν τις αποδόσεις των επενδύσεων τους. Το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 3,25, αν θυμάμαι καλά, και σε ένα χρόνο. Σε ένα μήνα, θα μειωθεί στο 3%. 3% ακριβώς. Από τους εργαζόμενους και από τους εργοδότες. 3% από τους εργαζόμενους και 3% από τους εργοδότες. Ακριβώς έτσι. Ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους είναι ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση. Ακριβώς. Στην οποία. Αυτό είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που ανατρέπει μια δεκαετιών νοοτροπία, όπου το κράτος εγγυόταν ουσιαστικά
τις συντάξεις και τα επικουρικά επιδόματα των συνταξιούχων. Και εδώ υπάρχει εγγύηση. Εδώ είναι τώρα αυτό που θέλω να πούμε, για να καταλάβουν οι νέοι εργαζόμενοι ότι δεν θα υπάρξει αυτό το οποίο έγινε παλιά, που χάθηκαν τα επικουρικά ταμεία. Εκείνο το οποίο έχουμε είναι το ότι έχουμε δώσει εγγύηση ότι η σύνταξη η οποία θα καταβληθεί θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στην πραγματική αξία των εισφορών οι οποίες έχουν καταβληθεί. Δηλαδή είναι οι εισφορές συν τον πληθωρισμό. Αλλά για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, κύριε Κουτσομίτη, δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί σχεδόν ποτέ να εφαρμόσουμε αυτή την εγγύηση. Γιατί σας το λέω αυτό το πράγμα. Σας είπα προηγουμένως ότι είναι πολλές χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη εμπειρία σε δεκαετίες τώρα σε κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Τα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι έχουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις από ό,τι έχουν τα διανεμητικά συστήματα. Όμως μακροχρονίως έχουν και πολύ ψηλότερες αποδόσεις. Γιατί σας είπα προηγουμένως, οι πρώτοι συνταξιούχοι από αυτό θα βγουν μετά από 30-40 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι κρίνοντας από την εμπειρία των άλλων χωρών, οι συντάξεις οι οποίες θα καταβάλει αυτό το σύστημα θα είναι πολύ πολύ ψηλότερες και από αυτή την εγγύηση την οποία είπαμε και από τις συντάξεις του παλαιού συστήματος, του υφισταμένου, το οποίο είναι αυτό ένα σύστημα που λέγεται νοητής κεφαλαιοποίησης, τέλος πάντων. Άρα για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί η αντιπολίτευση ήταν αντίθετη με αυτή τη μεταρρύθμιση? Ποιο είναι αυτό το γιατί? Πρώτα να πω ποια είναι κατά τη γνώμη μας τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει αυτή η μεταρρύθμιση. Το πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό, είναι ίσως λίγο τεχνικό, αλλά αξίζει τον κόπο να το πούμε. Η κοινωνική ασφάλιση, τι είναι σε τελική ανάλυση? Είναι αυτό το πράγμα που λέει η λέξη, είναι ασφάλιση. Και η βασική αρχή των ασφαλιών είναι ότι δεν βάζω όλα τα αυγά μου σε ένα καλάθι. Ο συνταξιούχος του νέου συστήματος, μετά από τα χρόνια τα οποία είπα, πρακτικά θα πάρει τρεις συντάξεις. Θα πάρει την εθνική σύνταξη που την πληρώνει ο προϋπολογισμός. Θα πάρει την ανταποδοτική σύνταξη, η οποία βασίζεται στις εισφορές των τότε εργαζομένων. Και θα πάρει και την επικουρική σύνταξη, η οποία θα είναι από το κεφάλαιο το οποίο έχει σχηματίσει το ασφαλιστικό. Οι τρεις αυτές συντάξεις έχουν κινδύνους η καθεμιά τους. Η πρώτη έχει το δημοσιονομικό κίνδυνο. Είδαμε τι έγινε την προηγούμενη δεκαετία. Η δεύτερη έχει το δημογραφικό κίνδυνο, τον εξήγησα προηγουμένως. Η τρίτη έχει τον κίνδυνο των αγορών. Αλλά ακριβώς επειδή αυτοί οι κίνδυνοι δεν είναι αυτό που λένε οι οικονομολόγοι, δεν έχουν την τέλεια συσχέτιση, τέλεια θετική συσχέτιση. Ο συνολικός κίνδυνος, τον οποίο έχουν και οι συντάξεις δικές αλλά και ολόκληρο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, είναι πολύ πολύ χαμηλότερος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο σας το είπα ήδη. Δηλαδή, αν κρίνουμε από τις αποδόσεις που έχουν στα κεφαλαιοποιητικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα άλλων χωρών, οι αποδόσεις είναι πολύ καλύτερες από αυτές που έχουν τα διανεμητικά συστήματα και κυρίως τα διανεμητικά συστήματα γερασμένων κοινωνιών, όπως είναι η Ελλάδα. Ο τρίτος σημαντικός παράγοντας έχει να κάνει με το ότι εδώ ουσιαστικά δημιουργείται κεφάλαιο. Δηλαδή, όταν το καινούριο ταμείο θα είναι στην πλήρη ωριμότητά του, τα κεφάλαια τα οποία θα διαχειρίζει θα είναι περίπου το μισό ΑΕΠ της χώρας. Ένα σημαντικό κομμάτι από αυτά πρόκειται να επενδυθεί μέσα στην ελληνική οικονομία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε τα τελευταία χρόνια είναι το πολύ χαμηλό ποσοστό επενδύσεων που έχουμε. Οπότε, διάφορες μελέτες οι οποίες έχουμε κάνει, φαίνεται να δείχνουν, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι δίνει ένα σεβαστό ποσοστό ανάπτυξη επιπρόσθετα στην ελληνική οικονομία και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει και δευτερογενή αποτελέσματα. Ποια είναι αυτά τα δευτερογενή αποτελέσματα? Αν έχουμε ψηλότερο εισόδημα, τι σημαίνει αυτό εδώ το πράγμα? Ότι θα έχουμε περισσότερους φόρους, περισσότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, άρα και περισσότερα δημοσιονομικά έσοδα. Και το τελευταίο, τώρα συγγνώμη που σας σταματάω και πάλι, έχει να κάνει με το ότι προφανώς γνωρίζετε πολλούς νέους, αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ ευρύ φάσμα νέων, υπάρχει αντίληψη ότι εγώ δεν πρόκειται να πάρω καμία σύνταξη. Ναι, ακριβώς. Αν δεν πρόκειται να πάρω καμία σύνταξη, τι είναι το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνω? Να πάω να δουλέψω μαύρα. Μαύρα. Εδώ τώρα δημιουργείται ένας κουμπαράς που έχει πολλά λεφτά μέσα. Είναι το 6% των αποδοχών του εργαζόμενου. Ο οποίος δεν είναι ότι πάει σε μια μεγάλη χωάνη. Γράφει το όνομα του ασφαλισμένου επάνω. Οπότε αυτό το σύστημα δημιουργεί πάρα πολύ σημαντικά αντικίνητρα για ανασφάλιση στη εργασία και αυτό με τη σειρά του έχει πάρα πολύ μεγάλα ωφέλη και για ολόκληρη την οικονομία. Γνωρίζουμε ότι ένας από τους μεγάλους, από τις μεγάλες μάστιγες στην οικονομία μας είναι η ανασφάλιση στη εργασία. Ακριβώς. Και έρχομαι πίσω και να πω, ωραία, ας δεχτώ τα επιχειρήματα του κεφαλαιοποιητικού συστήματος.
Γιατί να μην το εφαρμόσουμε και στο υπόλοιπο ασφαλιστικό σύστημα? Μήπως είναι πολιτικά πολύ δύσκολο? Φαίνεται τώρα ότι έχω αποφύγει την προηγούμενη ερώτησή σας, γιατί η αντιπολίτευση είπε όχι. Ναι. Θα απαντήσω όμως και στις δύο. Λοιπόν, μήπως φοβάται ότι αυτό είναι ο πρόδρομος? Όχι, για να εφαρμοστεί το κεφαλαιοποιητικό και στην κανονική, στο κανονικό συνταξιοδοτικό σύστημα? Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν φωνές στην αντιπολίτευση που είπαν και αυτό το πράγμα, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Τα κύρια επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποίησαν, το πρώτο ήταν, νομίζω, κάτι το οποίο στερείται σοβαρότητας. Ιδιωτικοποίηση της ιδιωτικής ασφάλισης. Δημιουργούμε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο θα τα διαχειρίζεται αυτά εδώ και παρόλα αυτά μας μιλάνε περί ιδιωτικοποίηση. Αυτό το αφήνω κατά μέρος, δεν είναι σημαντικό επιχείρημα. Το δεύτερο επιχείρημα το οποίο είπαν ότι, ξέρετε, τέτοια συστήματα δοκιμάστηκαν και σε διάφορες άλλες χώρες και απέτυχαν κλπ. Συγγνώμη, για να σας διακόψω, μιλάμε για μια παράταξη η οποία πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας περιουσίας της χώρας σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στο οποίο όμως ξένοι δανειστές έχουν το βασικό λόγο. Και ανησυχεί για το αν ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα είναι υπό την απόλυτη εξουσία του ελληνικού κράτους χωρίς την εξουσία των ξένων δανειστών. Θα πρέπει να πω τώρα και από την εμπειρία μου την προηγούμενη, γιατί ήμουν πρόεδρος στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμών στην περίοδο 12-14, είχαν γίνει πολλές προσπάθειες από τους δανειστές μας να πάρουν σαν εγγύηση κάτι τέτοιο, το οποίο εκείνη την περίοδο το είχαμε αποκρούσει με πολύ μεγάλη επιτυχία και μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και το δώσε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να γυρίσω στα προηγούμενα, αυτά τα παραδείγματα τα οποία δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, είναι παραδείγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με τα δικά μας. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, από τις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες είναι κυρίως ανατολικές χώρες. Εκεί τι κάνανε? Είπαν ότι θα κάνω καινούριο σύστημα, θα το κάνω κεφαλαιοποιητικό, αλλά το κάνανε για ολόκληρη την ασφάλισή τους. Ένα. Και θα πληρώνω συντάξεις με αυτά τα έσοδα που θα έχω από ιδιωτικοποιήσεις. Πήραν ελάχιστα χρήματα που είσαι ιδιωτικοποίηση, δεν μπορούσαν να πληρώσουν συντάξεις, οπότε το φέραν ολόκληρο το σύστημα πάλι σε διανεμητικό. Αυτό δεν έχει καμία σύγκριση με αυτά. Το δεύτερο, υπάρχουν κατηγορίες χωρών όπου υπήρχαν, ξέρω εγώ, θειασότες απόψεων σαν του κυρίου Τσίπρα, οι οποίοι απλά βάλανε χέρι στα λεφτά, τίποτα άλλο. Το οποίο έχει γίνει στην Ελλάδα στο παρελθόν κατά κόρον. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι στο μέλλον θα γίνει αυτό? Στο ασφαλιστικό, αν βάλουμε τι έχει δώσει το κράτος και τι έχει πάρει το κράτος, το συνολικό ισοζύγιο είναι σαφέστατα το τι έχει δώσει. Αλλά είναι σε διαφορετικές περιόδους αυτό. Και το τρίτο το επιχείρημα, ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι το μόνο επιχείρημα το οποίο θα μπορούσε να είναι σοβαρό. Αυτό που λένε είναι ότι, ξέρετε, για να πληρωθούν οι συντάξεις οι επικουρικές συντάξεις του παλαιού συστήματος, τις οποίες θα τις εγγυηθεί το κράτος, δημιουργείται πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κενό και αμάντι θα γίνουμε εκεί πέρα. Ναι, αυτό τώρα, αν μου το έλεγε το επιχείρημα πρωτοετής φοιτητής μου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα τον έκοβα. Γιατί θα τον έκοβα? Για τον λόγο που σας είπα προηγουμένως. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτών των πόρων πρόκειται να επενδυθεί στην ελληνική οικονομία. Η επένδυση στην ελληνική οικονομία τι σημαίνει? Υψηλότερη παραγωγικότητα. Αυτό με τη σειρά του τι σημαίνει? Περισσότερες δουλειές, ψηλότερη μισθή. Και αυτά με τη σειρά του τι σημαίνουν? Περισσότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, περισσότερη άμεση και έμεση φόρη και πάει λέγοντας. Μάλιστα, έχουμε κάνει εμπειρική δουλειά γι' αυτό. Αναθέσαμε μια μελέτη την οποία την έκανε το ΙΟΒΕ, το οποίο δείχνει με μεγάλη σαφήνεια ότι μετά την πρώτη δεκαετία, όπου όμως οι ροές μέσα στο σύστημα είναι πολύ χαμηλές, είναι σαφέστατα θετικό το αποτύπωμά του στην ελληνική οικονομία. Βέβαια, εδώ θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Ότι ενώ το κόστος του νέου συστήματος είναι κάτι το οποίο θα αποτυπώνεται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό, δηλαδή πρέπει να δώσει τόσα για να καλύψει τη συντάξη του παλαιού συστήματος, τα ωφέλη θα είναι κάτι το οποίο θα διαχέεται σε όλη την οικονομία. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα πεις ότι αυτό το ευρώ προήλθε από τις επενδύσεις που έκανε, χρηματοδότησε το ΤΕΚΑ. Ένα άλλο θέμα που έχετε ρίξει στη δημόσια συζήτηση είναι τα επαγγελματικά ταμεία. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από αυτή την σκέψη? Κοιτάξτε λίγο, τα επαγγελματικά ταμεία είναι ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας του συστήματος. Ο δεύτερος πυλώνας του συστήματος, αντίθετα με τον πρώτο, δεν είναι υποχρεωτικός. Είναι μόνο σε εθελοντική βάση. Παρότι το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο υπάρχει και μέχρι στιγμή, σε αυτή τη στιγμή, είναι αρκετά παλαιό, ήταν αρκετά ευνοϊκό για την ανάπτυξη αυτών των ταμείων, αυτά δεν έχουν μέχρι στιγμής κάποια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Εκείνο που προσπαθούμε τώρα αυτή τη στιγμή να εξυγχρονίσουμε όλο αυτό εδώ το πλαίσιο, να το εξορθολογικοποιήσουμε από πολλές πλευρές
Και θα θέλαμε αυτός ο τομέας να αναπτυχθεί ακριβώς για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, παρέχει ένα επιπρόσθετο εισόδημα στους μελλοντικούς συνταξιούχους, δημιουργεί κεφάλαιο, ένα τμήμα το οποίο μπορεί να επενδυθεί στην ελληνική οικονομία και ούτω καθεξής. Υπάρχει και ένας κίνδυνος να δημιουργηθούν επαγγελματικές τάξεις διαφορετικών ταχυτήτων και έτσι να δημιουργηθούν κάποιες κοινωνικές αναταραχές. Λίγο δύσκολο θα είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σε εθελοντική βάση, δεν είναι κάτι το υποχρεωτικό. Και το δεύτερο είναι το ότι ακόμα και τρομακτική ανάπτυξη να έχει ο κλάδος, λαμβανωμένου υπόψη ότι οι εισφορές για τη σύνταξη στην κύρια ασφάλιση είναι ήδη για τους μισθωτούς το 26% που είναι σχετικά ψηλές, ίσως αυτό να είναι κάτι το οποίο να μην αφήνει πάρα πολύ χώρο εκεί. Βέβαια, από την άλλη μεριά υπάρχει και το ζήτημα το ότι μπορούν να κάνουν αντίστοιχη ασφάλιση. Στα επαγγελματικά ταμεία αυτό απασχολούμε. Όπου εκεί, γιατί σας είπα ότι εκτός μηχανικών και δικηγόρων δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, οπότε εκεί πιθανόν να υπάρχει μεγαλύτερο πεδίο δράσης. Λοιπόν, κλείνοντας αυτόν τον κύκλο, θα ήθελα να μου κάνετε μια έτσι ιστορική αναδρομή, να μου πείτε, βλέποντας όλα τα λάθη που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια και τι μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει και τι πρέπει να αποφύγουμε τα επόμενα χρόνια. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για την περίφημη προσπάθεια μεταρρύθμισης του κυρίου Γιαννίτση και του κυρίου Σπράου. Εάν τότε οι πολιτικές αποφάσεις είχαν ληφθεί με ένα θαραλέο τρόπο, πιστεύετε ότι θα είχαμε αποφύγει τη χρεοκοπία και από εδώ και πέρα πιστεύετε ότι το ασφαλιστικό σύστημα έχει αυτή την, θα λέγαμε, είναι υγιές για να μπορέσει να μην ξαναπέσει σε αυτό το πρόβλημα το οποίο έπεσε την προηγούμενη δεκαετία? Ως προς το πρώτο σας ερώτημα, συνηθίζω να λέω ότι το πιστοποιητικό γέννηση της ελληνικής κρίσης δεν γράφει επάνω 2009, γράφει 2001. Και γράφει ακριβώς για αυτό το λόγο τον οποίο αναφέρατε. Αλλά δεν είναι μόνο επειδή δεν έγινε η μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό. Μην ξεχνάτε ότι στα προηγούμενα χρόνια και ανεξαρτήτως κυβερνήσεων και επί Νέας Δημοκρατίας, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και αργότερα επί κυβέρνηση Πασόκ με τον κύριο Σιμίτη, είχαν γίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ήταν αυτές οι οποίες δώσανε σημαντική όθηση στην ελληνική οικονομία. Όταν επιχείρησε ο κύριος Γιαννίτσης να φέρει την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, αυτή με τα βαΐων και κλάδων από όλο το πολιτικό σύστημα καταβαρωθρώθηκε. Αυτό δυστυχώς. Και το μηντιακό σύστημα, θα έλεγα, και την ελίτ, την πνευματική ελίτ, για να τα λέμε ανοιχτά έτσι. Αν μου επιτρέπετε, είναι η μόνη φορά που αυτό το σλόγγαν που ακούγεται πολύ συχνά στις τηλεοράσεις, ότι παρέλυσε η χώρα κλπ., ήταν κυριολεκτικό. Δηλαδή, μη είχα εντυπωσιαστεί. Θυμόμαστε εκείνη τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, που ήταν τρομερή. Δεν ήταν, είχε προκηρύξει η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ απεργία, δεν θυμάμαι αν ήταν για μία μέρα ή περισσότερες μέρες, όπου ήταν πραγματικά, είχαν παραλύσει τα πάντα. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί στα 62 μου χρόνια μέχρι στιγμής. Λοιπόν, οπότε. Άρα, μήπως ήταν το πολιτικό σύστημα δεν, και η τότε κυβέρνηση του κυρίου Σιμίτη δεν μπόρεσε να εξηγήσει στον ελληνικό λαό την αναγκαιότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων? Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, αυτό σίγουρα δεν έγινε. Αλλά από την άλλη μεριά, όσο και αν το βλέπω προς τα πίσω, ήταν τέτοιες οι νοοτροπίες και τέτοια η. Πώς θα μπορούσα να το πω. Η συγκυρία ήταν τέτοια που θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχει πετύχει αυτό. Βέβαια, πάρα πολύ κακό για μας, για δύο λόγους. Ο ένας, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι σταμάτησαν να γίνονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Και αυτό αργά ή γρήγορα είχε αποτελέσματα πάνω στην παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία και η αντανάκλαση από αυτό ήταν στο ισοζύγιο τροχιστών συναλλαγών μας. Μην ξεχνάτε ότι όλες οι χώρες οι οποίες μπήκαν σε μνημόνια, το κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν, δεν ήταν το τόσο μεγάλο χρέος από το οποίο ξεκινούσαν, ήταν ότι είχαν προβλήματα στους ισοζύγιο τροχιστών συναλλαγών. Τα τριπλά ελλείμματα που λέμε. Τα διπλά, ναι. Λοιπόν, στην Ελλάδα αυτό βέβαια το ίδιο το ασφαλιστικό άρχισε να δημιουργεί πολύ μεγάλα ελλείμματα πριν φτάσουμε στην αυτή τη δημογραφική γύρανση του πληθυσμού την οποία είπα προηγουμένως. Οι εκτιμήσεις οι οποίες υπήρχαν τότε για το πού πήγαινε το ασφαλιστικό μας σύστημα χωρίς μεταρρύθμιση έλεγε ότι οι δαπάνες του θα φτάνουν το 25,5% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος και τα έσοδά του 24,5% και τα αντίστοιχα τα έσοδά του ότι θα ήταν γύρω στο 9 με 9,5%.
Καταλαβαίνετε ότι ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο έχει τόσο μεγάλα ελλείμματα οδηγεί σε κατάρρευση πολύ πριν φτάσει σε αυτό το σημείο. Ακριβώς. Αλλά αν μου επιτρέπετε έτσι και μια παρατήρηση, θυμάμαι τότε μια πολύ έτσι χαρακτηριστική φράση της τότε κυβέρνησης ήταν ότι πρέπει να υπάρχει σύγκληση με τον πυρήνα της Ευρωζώνης. Και υπήρχε τότε η πεποίθηση ότι εάν δώσουμε με διοικητικές αποφάσεις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, θα φτάσουμε σε μια σύγκληση με τον πυρήνα της Ευρωζώνης μέσω διοικητικών πράξεων. Αυτή νομίζω ήταν η αντίληψη. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν στερείται πάση σοβαρότητας. Η αγορά εργασίας είναι και αυτή μια αγορά. Έχει την προσφορά της και έχει τη ζήτησή της. Και είναι αυτή η οποία διαμορφώνει τον εργατικό μισθό. Τι είναι εκείνο το οποίο σμπρώχνει προς τα πάνω τον εργατικό μισθό στην πραγματικότητα, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, η άνοδος της παραγωγικότητας. Αυτό. Με διοικητικά μέτρα, αν προσπαθήσεις να αυξήσεις υπέρμετρα το μισθό, το μόνο πράγμα στο οποίο καταλήγεις είναι ανέργεια. Ακριβώς. Και αυτό μπορείτε να το δείτε στην Ελλάδα. Είχαμε δομικό πρόβλημα τέτοιο. Δηλαδή, είναι πολλοί κόσμος ο οποίος λέει ότι αχ, ήρθαν τα μνημόνια και έφεραν ανέργεια κλπ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αν πάτε να δείτε τα δεδομένα από τη Eurostat, το 2007 η Ελλάδα έχει 12 χρόνια στα οποία έχει τον ψηλότερο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης μετά την Ιρλανδία μεταξύ των παλαιών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περίμενε κανένας ότι μετά από 12 χρόνια ανάπτυξη η ενέργεια θα έχει πέσει σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Αν δε, το ποσοστό ανεργίας εκείνη τη χρονιά ήταν το 5ο ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κυριότερο ήταν το ότι η ανεργία τόσο των νέων όσο και των γυναικών ήταν η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Είναι αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν συχνά τμηματοποιημένη αγορά εργασίας. Δηλαδή, για κάποια άτομα μεσήλικες, άρενες, με καλό μορφωτικό επίπεδο κλπ., η ανεργία ήταν πολύ πιο κάτω από αυτό που οι οικονομολόγοι λένε ανεργία τριβής. Δηλαδή, αυτό που είναι ότι μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο μεταβάσεις εργασίας κλπ. Αν ήσουν ειδικά νέα, με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα κλπ., τα πράγματα ήταν ήδη πάρα πάρα πολύ άσχημα. Και μην ξεχνάτε άλλωστε ότι τότε είχαμε και αυτή την περίφημη συζήτηση για τη γενιά των 700 ευρώ. Και με φαίνεται σε μια πολύ επίκαιρη συζήτηση τώρα, όπου υπάρχει η συζήτηση αν υπάρχει επαρκής αγορά εργασίας στον τουριστικό κλάδο και ποιες είναι οι αμοιβές που προσφέρονται. Ποια είναι η άποψή σας για τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας? Είχαμε το 2021 μια πολύ σοβαρή αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Τώρα με τον πόλεμο και τον πληθωρισμό έχουμε μια επιβράδυνση αυτού του ρυθμού. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα ώστε η ελληνική οικονομία να αποκτήσει και ανταγωνιστικότητα και καλούς ρυθμούς ανάπτυξης και παράλληλα να έχει αυτό που λέμε μία συμπεριληπτικότητα στο ότι η ανάπτυξη αυτή και η αύξηση του ΑΕΠ να καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας? Πρώτα για να πάμε στη συγκυρία και μετά θα πάω στο περισσότερο μακροχρόνιο. Η Ελλάδα στάθηκε ιδιαίτερα άτυχη την τελευταία τρίτη. Δηλαδή οι εκτιμήσεις όλων των διεθνών οίκων και των διεθνών οργανισμών έδειχναν την ελληνική οικονομία να απογειώνεται στα χρόνια μετά το 2019-2020 ήρθε η κρίση. Είχαμε μια πολύ μεγάλη πτώση του ακαθαρίστων χωρίου προϊόντος και ο λόγος ήταν ότι η δομή της οικονομίας μας ήταν τέτοια που κλάδοι οι οποίοι χτυπήθηκαν από την πανδημία με ιδιαίτερη δρυμύτητα είχαν μεγάλη συμβολή στο ελληνικό. Το κλασικό παράδειγμα είναι ο τουρισμός, αλλά δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, οι μεταφορές, η ναυτιλία, ας πούμε, για παράδειγμα, παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες και το εμπόριο ουσιαστικά κατέρευσε. Την επόμενη χρονιά, με το που άνοιξε η οικονομία και με τα μέτρα στήριξη τα οποία έλαβε η κυβέρνηση, πραγματικά είχαμε αυτή τη μεγάλη αύξηση και όλα έδειχναν ότι πάμε και με τη βοήθεια και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι πάμε για μια πενταετία που θα είναι πάρα πολύ. Υπήρχε και ένα συσσωρευμένο εισόδημα, γιατί είδαμε το περίεργο φαινόμενο να έχουμε πολύ μεγάλη συρρήκνωση του ΑΕΠ και αύξηση των καταθέσεων. Δεν ήταν τόσο τέτοιο. Αυτό έχει σχέση με δύο παράγοντες. Ο πρώτος ήταν το ότι σκεφτείτε ότι στην περίοδο της πανδημίας ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μας. Και δεν υπήρχε κατανάλωση. Δεν υπάρχουν καταναλωτικές δυνατότητες. Βέβαια, από την άλλη μεριά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι και κάποια τις αποζημιώσεις που δώσαμε σε επιχειρήσεις. Από ό,τι φάνηκε, ίσως να ήταν λίγο περισσότερο γενναιόδωρες από ό,τι κρίνουμε. Υπήρχαν όμως και επενδύσεις. Ακριβώς. Δηλαδή, αυξηθήκαν οι αποταμιεύσεις των επιχειρήσεων χωρίς να δούμε αντίστοιχο
επενδυτικό ενδιαφέρον. Πάντως η αλήθεια είναι το ότι όλες οι προβλέψεις για την αμέσως μεταπανδημική περίοδο πάλι έβγαζαν την Ελλάδα σε πάρα πολύ ψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και τώρα ήρθε και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τώρα, παρόλα αυτά, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας νομίζω ότι είναι καλές. Μακροχρόνια, αν θέλουμε, νομίζω ότι είναι να πετύχουμε, ξέρω εγώ, κάποια αξιοπρεπή επίπεδα ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης. Νομίζω δύο είναι οι παράγοντες στους οποίους πρέπει να βλέπουμε. Πρέπει να μείνουμε αταλάντευτα στον δρόμο των διασφορετικών μεταρρυθμίσεων. Διασφορετικές μεταρρυθμίσεις την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει πολλές και εξακολουθούν να γίνονται, αλλά ακόμα απέχουμε από εκεί που είναι το επιθυμητό. Και είναι και σε πολλούς τομείς. Το δεύτερο είναι ότι. Πολλούς τομείς. Τώρα μου ανοίγεται ένα θέμα. Νομίζω ότι είναι σε πολλούς τομείς. Ένας τομέας στο οποίο παραπονούνται πολύ είναι η δικαιοσύνη. Ο οργός ρυθμός που υπάρχουν απονομής δικαιοσύνης. Νομίζω ότι είναι αυτό. Εντάξει. Ας μην κρυβόμαστε. Υπήρχε μια ανάρτηση προχθές, νομίζω, του γνωστού ανθρώπου των επενδύσεων του Αρίστου Δοξιάδη, ότι προσπαθεί να κάνει μια άρση προσημείωση σε ένα ακίνητο και δεν γίνεται. Βασικά. Δηλαδή πρέπει να γίνουν δικαστήρια, πρέπει να γίνουν. Όχι, δεν είναι δικαστήρια. Το έχω διαβάσει τη συγκεκριμένη ανάρτηση του κ. Δοξιάδη, στην οποία αναφέρεστε. Εκείνο ήταν περισσότερο ζήτημα περισσότερο των τραπεζών παρά προς τα έξω. Στην πράξη ορίστε ένα άλλο παράδειγμα το οποίο λέμε. Αλλά δεν είναι μόνο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η επιτάχυνση του ρυθμού της απονομής της δικαιοσύνης είναι ζήτημα και ισονομίας. Δηλαδή, όπως λένε πολλοί δικαστές, οι ίδιοι, η αργή απονομή δικαιοσύνης τελικά είναι μία απονομή δικαιοσύνης. Ή το δεύτερο πράγμα το οποίο έχουμε είναι το ότι ειδικά για τις επενδύσεις αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σύνεκ μανών. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Να μην γελιόμαστε μεταξύ μας. Και στο τομέα της εκπαίδευσης έχουμε αρκετά πράγματα ακόμα που να γίνουν. Και στον τομέα του δικό μου, των κοινωνικών ασφαλίσεων και το καθεξής. Υπάρχουν αλλαγές οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τα πράγματα και νομίζω ότι σε όλα αυτά πρέπει να μείνουμε εκεί. Το ψηφιακό χάσμα, πώς το βλέπετε? Πώς μπορεί να βοηθήσει? Μία από τις θεαματικές αλλαγές τις οποίες είχαμε στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας ήταν ακριβώς εκεί. Είχαμε κυρίως από την πλευρά του κράτους ένα, ας το πω έτσι, βίο εξυγχρονισμό εκεί πέρα. Αλλά ταυτόχρονα αυτό χρειάζεται να γίνει, για να προχωρήσει σε πολύ μεγαλύτερο βάθος, θέλει και μία εκπαίδευση και του πληθυσμού στα αντίστοιχα πράγματα. Δεν είναι δύσκολο, νομίζω σε καλό δρόμο είμαστε και εκεί, και εκεί νομίζω θα έχουμε αποτελέσματα. Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας για να έχουμε μακροχρονίως αυτά τα καλά θετικά αποτελέσματα που είπαμε, είναι πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού τη δημοσιονομική σταθερότητα. Μην γελιόμαστε, αυτή τη στιγμή ακόμα είναι πολύ ψηλό το ελληνικό χρέος. Οι ρυθμοί αυτή της οικονομικής μεγέθυνσης, τις οποίες είπα προηγουμένως, θα πρέπει να συμβαδίζουν και με μια δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων τέτοια που ο συνδυασμός των δύο παραγόντων, δηλαδή ψηλότερο growth rate, ψηλότερος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, άρα μεγαλύτερος παρονόμαστης συν πρωτογενή πλεονάσματα, να οδηγήσουν σε γρήγορη μείωση του χρέους, γιατί μη γελιόμαστε, τα βάρη τα οποία πηγαίνουμε να δώσουμε στην επόμενη γενιά είναι δυσβάσταχτα. Και εδώ θίγεται ένα ζήτημα το οποίο τους προηγούμενους μήνες πήρε πολύ μεγάλη διάσταση στον ευρωπαϊκό χώρο, που είναι αν πρέπει να υπάρξει η περίφημη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και σε ποια κατεύθυνση. Μεγαλύτερα ελλείμματα ή πιο, αν θέλετε, μακροοικονομικά πιο σοβαρά, με την έννοια της προκυκλικότητας και της αντικυκλικότητας, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα όπου τη στιγμή που έχουμε αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, εκείνη τη στιγμή να λαμβάνονται οι λάθος αποφάσεις λόγω των πολιτικών κύκλων οι οποίοι επηρεάζουν και την οικονομική δραστηριότητα. Τώρα θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σαν ακαδημαϊκός οικονομολόγος περισσότερο. Το σωστό βέβαια είναι αυτό το πράγμα που λέμε, όλα αυτά να είναι προσαρμοσμένα στον οικονομικό κύκλο. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι το ότι αντίθετα με τα μακροοικονομικά μεγέθη, τα οποία τα μετράει η Ελστάτ και η Eurostat αργότερα, ο οικονομικός κύκλος είναι κάτι το οποίο προκύπτει από κάποιο οικονομετρικό μοντέλο. Οπότε εκείνο είναι που σου δείχνει το που βρίσκεσαι στην πραγματικότητα. Σίγουρα νομίζω ότι, και αυτό δεν είναι μια εξέλιξη που έγινε μόνο στην Ελλάδα, ειδικά στην περίοδο της πανδημίας έχει αυξηθεί το δημόσιο χρέος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οπότε νομίζω ότι το καινούριο σύμφωνο, αν και όποτε συμφωνηθεί, θα προβλέπει, ας πούμε, για παράδειγμα, το να φτάνουμε σε ψηλότερα επίπεδα χρέους που θα τα θεωρήσαν συμβατά με κάποια μορφή σταθερότητας. Το δεύτερο, το οποίο είναι το πολύ σημαντικό, είναι το ότι
πώς θα φτάνει σε αυτά και εδώ μπαίνει το ζήτημα το οποίο είπατε προηγουμένως και με τι ταχύτητα θα. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο οικονομικός κύκλος δεν μπαίνει στην συζήτηση, είναι το ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, αν βρίσκεσαι στο 150% του ΑΕΠ και πρέπει να πες, αν υποθέσουμε ότι πάει στο 100% του ΑΕΠ, θα σου ζητάει αυτό να το πετύχεις μέσα σε 1-2 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια, πόσα χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αν ζητάμε τρομακτικά υψηλά πρωτογενή ελλείμματα, αυτό το πράγμα εκ των πραγμάτων θα οδηγήσει ύφεση στην οικονομία. Και τροχοπέδι στην οικονομία. Από την άλλη πλευρά, ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, πρέπει να το τονίσουμε αυτό το πράγμα, ότι παρότι το χρέος μας είναι πάρα πολύ υψηλό, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία το κάνουν πραγματικά μοναδικό. Δηλαδή, έχουμε κατά μέσο όρο πάρα πολύ μεγάλες περιόδους ορίμανσης, δηλαδή κατά μέσο το χρέος μας αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι παραπάνω από 20 ετία η μέση ορίμανσή του. Το δεύτερο είναι η συντριπτική του πλειονότητα είναι σε, η μεγάλη ποσότητα του είναι σε σταθερά επιτόκια και μάλιστα πολύ χαμηλότερα από ό,τι θα υπονοούσε το ίδιο το χρέος μας. Και το τελευταίο είναι το ότι δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στις αγορές, βρίσκεται σε, όχι σε θεσμικούς επενδυτές, αλλά το κατέχουν χώρες, το οποίο τι σημαίνει ότι ακόμα και αν υποθέσουμε ότι φτάνει μια δύσκολη συγκυρία, εκεί η διαπραγμάτευση είναι διαφορετική από αυτή την οποία θα έχει στα σχολεία. Η οποία διαπραγμάτευση προβλέπεται να γίνει το 2031-32, όπως προβλέπει και ναι, το. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό να φτάσουμε στο 31-32 με καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες παρά με μια κατάσταση στην οποία θα είμαστε, όχι με την πλάτη στον τοίχο, αλλά κάπως ζόρικα. Και σε 3-4 μήνες ο υπουργός, ο κύριος Σταϊκούρας, δήλωσε προχθές, χθες νομίζω, ότι θέλουμε μέχρι τον Ιούλιο να βγούμε από την εποπτεία και από το πρόγραμμα το μεταμνημονιακό. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρήσει το ελληνικό δημόσιο για να πάμε στο Eurogroup του Ιουνίου και να πούμε στους... Είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουμε πει που σχετίζονται με διάφορα πράγματα τα οποία είναι, ξέρω εγώ, από το τι κάνουμε με, με τα τραπεζικά δάνεια τα κόκκινα, με τι κάνουμε με τις εκκρεμίσεις. Εκεί πάμε καλά. Έχουν πει ως... νομίζω ότι σε όλα αυτά τα πράγματα θα τα πετύχουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, το κυριότερο δεν είναι οι δεσμεύσεις μας απέναντι στο Eurogroup κλπ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε ότι το κάνουμε για τον εαυτό μας. Αυτά τα δύο πράγματα που είπα προηγουμένως. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δημοσιονομική σταθερότητα. Δεν είναι αυτά, δεν τα κάνουμε για κάποιον άλλον. Για μας και για τα παιδιά μας τα κάνουμε αυτά. Κύριε Τσακλόγλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι δώσαμε αρκετές απαντήσεις σε αυτή την πρώτη εκπομπή του Λόγου στο Ελλάδα 24. Σας ευχαριστούμε και πάλι και ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε ακόμα μια δημιουργική συζήτηση. Με μεγάλη χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.